Εικόνες ντροπής κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στον πρώην χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε Νετικά Τείχη, στην καρδιά του Ηρακλείου, κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου. Πρόκειται για δύο τεράστιες καθυζήσεις στο οδόστρωμα και με τις εικόνες συγκατάληψης του χώρου να κυριαρχούν στην τεράστια αυτή έκταση που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό που είχαμε τονίσει και στη συνεδρία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι ότι όταν πάμε σε μια υπερβολή και πάμε να απαγορεύσουμε τα πάντα, στην ουσία είτε θα διολυστήσει η πραγματικότητα σε κάτι που θα είναι υποτιμητικό για όλους, είτε θα υπάρχει πλήρης ασυδοσία. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε και τα δύο. Αν επισκεφτεί κανείς τον χώρο του ΤΑΙΠΕΔ, είναι ντροπή αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έχουμε φθορές που, αν μη τι άλλο, υποβαθμίζουν το ίδιο το μνημείο και υπάρχει ένα χάος σε όλη τη λεωφόρο Ικάρου και στην Μποφόρ από την παράνομη στάθμευση. Δίπλα στο μουσείο, δίπλα σε όλες τις αναπλάσεις που έχουμε κάνει με τόση προσπάθεια. Εγκαταλελειμμένα είναι. Καλύτερα να έχει αυτοκίνητα και να μην είναι εγκαταλελειμμένα τα τείχη, παρά να είναι έτσι όπως είναι. Πρέπει να μεριμνήσουν τους ώστε στην περιφέρεια να υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ. Ας είναι και επιπληρωμή. Και είναι καλό. Όσοι είναι υπεύθυνοι να το κοιτάνε αυτό το πράγμα, να μην το αφήνουν. Πριν αρκετά χρόνια, ο επίμαχος χώρος έκλεισε με μπάρες, καθώς όπως υποστήριξαν οι αρμόδιοι, η στάθμευση οχημάτων επιβαρύνει το μνημείο, ενώ το 2017 ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη σφράγιση πρώην δημοτικών πάρκινγκ στα τείχη μέσω μπαρών, μετά και τις υπουργικές αποφάσεις και τις εξώδικες διαμαρτυρίες του Σωματείου Επιχειρηματικών Χώρων Στάθμευσης. Να επαναλειτουργήσουν τα δημοτικά πάρκινγκ όπως αυτό στη λεωφόρο Ικάρου ζητούν δημότες και επισκέπτες του Ηρακλείου. Έχει πρόβλημα στις θέσεις πάρκινγκ. Ό,τι μπορούν να σκάνουν. Ό,τι μπορούν να σκάνουν. Εσείς που παρκάρετε. Εγώ, Θεός και μοίρα μου. Θα μπορούσε πραγματικά, ίσως δεν έχει άμεση σχέση με τη δομή των τείχων και θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένας χώρος ανακούφιση από το πρόβλημα του παρακάρισματος. Ξέρω ότι έχει και μια σύνδεση με σκάλα από το άγαλμα του Βενιζέλου, οπότε θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ. Θεωρώ εξόχως παράδοξο το ότι με την απόφαση του 2016 το Υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, είχε πει ότι το πάρκινγκ που είναι στην Ικάρου και δυστυχώς ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του μουσείου. Αλλά όταν μιλάμε για τη χρήση του ίδιου χώρου για γιοταχή που θα εξυπηρετούν και τους δημότες, τότε δημιουργείται όχληση στο μνημείο. Η επαναλειτουργία των δημοτικών πάρκινγκ επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο από τους μελετητές της υποναθεώρησης κυκλοφοριακής μελέτης και από τη Δημοτική Αρχή, καθώς όπως υποστηρίζεται, θα πρέπει να εξευρεθούν χώροι στάθμευσης με φόντο την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο. Θα επαναφέρουμε λοιπόν το θέμα με ένα αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτισμού για επανεξέταση του ζητήματος, ώστε το πάρκινγκ στην Ικάρου, στην πλατεία Κύπρου, στην Όαση, αλλά και τα εσωτερικά πάρκινγκ τόσο στην Λεωφόρο Πλαστήρα αλλά και στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν νόμιμα. Να έχουμε επιπλέον χώρους στάθμευσης, ούτε καν οι ιδιωτικοί δεν φτάνουν για να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση. Πρέπει να ανοιχτούν ορισμένα πάρκινγκ. Πού θα σταθούν δηλαδή ο κόσμος. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μια ανάσα από τον εγκαταλειμμένο χώρο στη Λεωφόρο Ικάρου, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει εργασίες στο πλαίσιο του έργου στερέωσης και αποκατάστασης των ενετικών τείχων κατά μήκος της Δουκός Μποφόρ. Τα δύο έργα της αναστήλωσης των τείχων επί της Δουκός Μποφόρ αλλά και στα γήπεδα τέννις από την Εφέσου μέχρι το Ορεκιόνε Σαμπιονάρα τα έχει δημοπρατήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δυστυχώς και τα δύο κόλλησαν σε νομικές διαδικασίες. Το ένα το ξεμπέρδεψε το Υπουργείο και αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες. Για το άλλο, περιμένουμε ακόμα ενημέρωση. Πότε φαίνεται φως στο τούνελ.